Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Καλημέρα, νέο επεισόδιο Big Brother. Πάμε να δούμε τι έγινε και χθες. Δεν πρόλαβε καλά να μπει στο σπίτι και αποχώρησε και ο θελός χθες βράδυ Βιολέτα. Μάζεψε λοιπόν όλους τους συγκατοίκους και τους ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το παιχνίδι. Φαίνεται ότι είχε μπει στο παιχνίδι μόνο και μόνο για το Στίβ. Οπότε με το που αποχώρησε ο Στίβ, μάζεψε και αυτή τα μπογαλάκια της και όπου φύγει, φύγει. Τέλος λοιπόν η Βιολέτα από το Big Brother. Είχαμε και ποινή. Ο Big Brother κάλεσε όλους τους συγκατοίκους και ανακοίνωσε ότι επιβάλλει ποινή στο Μιχάλη Γαβαλά για τη συμπεριφορά του, καθώς είδαμε έσπασε το φράχτη του σπιτιού. Η ποινή που του επέβαλε είναι να είναι αυτόματα υποψήφιος προς αποχώρηση, χωρίς να μπορεί να σωθεί και χωρίς να μπορεί να συμμετέχει για το βέτο. Δηλαδή το να σπάσει ένα φράχτη μένεις υποψήφιος. Το να στείνεις την ψηφοφορία, όχι. Σαν διάκριση μου φαίνεται μεν αυτό, αλλά πάει έγινε, ας μην το σχολιάσουμε παραπάνω. Οι υποψήφοι μετά τη διαδικασία της ψηφοφορίας, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενο βίντεο, με τα spoiler τα οποία επιβεβαιώθηκαν, είναι η Ευδοκία, ο Μιχάλης που πήρε την ποινή και από την ψηφοφορία βγήκαν η Σαμάνθα, ο Κωστής, ο οποίος ζήτησε ο ίδιος από τους συμπαίκτες του να τον ψηφίσουν, γιατί ήθελε να δει τη δυναμική του στο κοινό, και ο Παναγιώτης. Είδαμε την Ευδοκία για άλλη μια φορά να βρίσκεται στο στόχαστρο, αυτή τη φορά για κάποιους κανόνες καθαριότητας που ήθελε να βάλει. Για άλλη μια φορά όμως βρήκε τείχο και αναγκάστηκε να ζητήσει τη βοήθεια της αρχηγού, της Μαρίας, και αυτό έγινε και αφορμή για πολύ μεγάλες εντάσεις μέσα στο σπίτι. Η κόντρα Χελίτας τώρα και Ευδοκία συνεχίστηκε για τη σειρά που θα πάει ο καθένας στο καπνιστήριο. Έγινε ένας χαμός με όλο αυτό, γίνεται ένα παιχνίδι τρελών νεύρων στην Ευδοκία, να δούμε πόσο ακόμα θα συνεχιστεί. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε αγώνα για το βέτο. Τα spoilers που κυκλοφορούν έχουν δώσει το όνομα αυτού που θα το κερδίσει και σύμφωνα με αυτά το βέτο το κερδίζει ο Μιχάλης Ευρυπιώτης. Ο Μιχάλης οπότε θα κληθεί να αποφασίσει αν θα σώσει κάποιον από τους συγκατοίκους και το πιο πιθανόν, σύμφωνα με όσα λέγονται, είναι ότι θα σώσει τη Σαμάνθα. Σε περίπτωση τώρα που σωθεί η Σαμάνθα, ο αμέσως επόμενος για να πάρει τη θέση της είναι ο Νίκος. Οπότε θα έχουμε Ευδοκία, Νίκο, Μιχάλη, Κωστή και Παναγιώτη. Ποιον βλέπεις να αποχωρεί από αυτή την πεντάδα? Θεωρώ ότι οι πιο πολλές πιθανότητες να αποχωρήσουν θα έχουν ο Κωστής και ο Μιχάλης. Σε αυτούς τους δύο νομίζω θα παιχτεί το παιχνίδι. Ωραία Τόλη, αυτά από μας φίλοι μας. Εμείς τα ξαναλέμε. Ωστότε μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να σχολιάζουμε μαζί όλα τα νέα από το σπίτι του Big Brother. Καλή συνέχεια.